Δεν το πιστεύω. Ο φακός του Καλύμνος News κάνει πάντα πρωινές περιπολίες στο λιμάνι του νησιού μας η κυρία Μίκα Γιατρή, η βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το δεκανήσου, τι κάνετε? Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Ούτε εγώ το πιστεύω, βέβαια είστε ακίνητος, κύριε μαμά μας, οφείλω να πω, και γι' αυτό και συναντηθήκαμε. Τι καλό σας έφερε στην Καλύμνο. Ήρθα μετά από αρκετό διάστημα, γνωρίζετε όλοι τους λόγους, να δω τους φίλους συμπατριώτες μου, διότι η Καλύμνος πάντα με τιμά, με αγαπάει, και να συζητήσουμε από κοντά και όλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά καιρούς, αλλά κυρίως για να δω όλους τους φίλους και τις φίλες εδώ της Καλύμνου. Υπάρχει ένα καρδιολογικό συνέδριο. Θα είμαι εκεί το βράδυ, θα απευθύνω και χαιρετισμό, και οφείλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπου η καρδιολογική εταιρεία διοργανώνει τέτοιου είδους συνέδρια εδώ στην ακριτική περιοχή τη δική μας, στην ακριτική Κάλυμνο, προκειμένου να μπορούν και οι γιατροί οι οποίοι υπηρετούν εδώ στα νησιά μας με τόση αγάπη προς τον συνάνθρωπο να τα παρακολουθούν. Πώς είναι η δράση σας στη Βουλή? Γιατί περάσετε ένα πρόβλημα προσωπικό, ναι, τα ξεπερνάμε. Όμως, δόξα τω Θεώ, με τη δύναμη της Παναγίας, με τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος μέσα του, τα ξεπερνάμε, τα αφήνουμε πίσω μας. Γι' αυτό είμαι τώρα λοιπόν εδώ και ευχαριστώ που το αναφέρετε, για να γνωρίζω ο κόσμος και για ποιο λόγο έλειψα το προηγούμενο διάστημα. Αλλά αφού μου δίνετε τη δυνατότητα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, διότι όλο αυτό το διάστημα με αγκαλιάσατε ο καθένας και η κάθε μία προσωπικά. Ήσασταν στο πλευρό μου και ένιωσα τις προσευχές σας, το στήριγμά σας, και οφείλω να σας το πω αυτό. Μου δώσατε πάρα πολύ δύναμη και σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως, αυτή σας η παρουσία και αυτό σας το ενδιαφέρον και για την Καλύμνο θα πω ιδιαίτερα, η Καλύμνος στην καταλληλότερη στιγμή σας τίμησε ιδιαίτερα. Πήρατε ένα σημαντικό αριθμό ψήφων που θα έλεγα ότι ήταν και λίγο έκπληξη. Άρα οφείλεται δηλαδή στην αγάπη την οποία σας ανταποδίδει ο κόσμος. Έκπληξη σίγουρα θα ήταν για εκείνους που δεν περίμεναν το αποτέλεσμα αυτό για μένα προσωπικά. Αλλά ήταν έκπληξη όσον αφορά την αγάπη και την αληθινή τη φιλία η οποία έχει όλο το προηγούμενο διάστημα έχει επενδυθεί. Γιατί από το 2007 δεν έχω σταματήσει. Από την πρώτη στιγμή που πολιτεύτηκα στη Δωδεκάνησο δεν έχω σταματήσει να επισκέφτομαι όσο οφείλω βέβαια την Καλύμνο, αλλά κυρίως οφείλεται και στην καλή δουλειά. Στην καλή δουλειά κοινοβουλευτικά, όπου μεταφέρω τα προβλήματα του νησιού της Καλύμνου εδώ στην Βουλή και στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος πάντοτε, ξέρετε και ο ίδιος έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές το νησί, αλλά κυρίως και με τα στελέχη του γραφείου μου και τα παιδιά που με στηρίζουν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πάνω απ' όλα όμως έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις και με τις φιλίες, διότι είμαι συνέχεια εδώ και αυτό έχουμε ανάγκη, κύριε μαμά μου. Ο ένας τον άλλον πορευόμαστε για να κάνουμε καλύτερο το αύριο. Έχουμε μια νέα δημοτική αρχή. Να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Η Καλύμνος κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Ναι. Να τη βοηθήσετε. Είμαστε στο πλευρό όλων των δημοτικών αρχών και της Καλύμνου και να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή αρχή και ο Ρίζικος και ο νέος δήμαρχος και το νέο δημοτικό συμβούλιο. Και να σας πω μια τελευταία έτσι διαπίστωση. Σας βλέπω πάρα πολύ ανανεωμένη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάντα με τα κομπλιμέντα σας, με το θετικό σας το λόγο. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά, αλλά και το Καλύμνος News, διότι πάντοτε είστε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Πολλά τα ενημερωνόμαστε από εσάς και θα ήθελα να σας συγχαρώ και εσάς, αλλά και όλα τα μέσα του νομού. Και πριν κλείσω, θα ήθελα να πω πως είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα της σταθερότητας που χρειάζεται η χώρα για την ανάπτυξη και για την πορεία μας. Διότι 9 Ιουνίου δεν θα πρέπει να λείψει κανείς. Όσον αφορά τη διαδικασία των ευρωεκλογών, οφείλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία την οποία έχει χαράξει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι αυτό μας αξίζει. Μια καλύτερη Ελλάδα και μας αξίζει μια δυνατή Ελλάδα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.